Διότι φίλες και φίλοι, υπήρχε ένας επισκέπτης ο οποίος, δεν θα πω υπερβολές, επισκίασε με την παρουσία του και την επίσκεψή του όλα τα έργα, όλους τους παρευρισκόμενους και τις παρευρισκόμενες, τις μουσικές που ακούστηκαν, τις μπύρες που πιώθηκαν, τους ανθρώπους, τις παρουσίες, τους σκύλους που βρέθηκαν εκεί, έτσι. Διότι φίλες και φίλοι, όπως αντιλαμβάνεστε, σε ένα χώρο ο οποίος είναι, έχει σκόνες, έχει αυτά, έχει το ένα και το άλλο, θα πας με άνετα ρούχα. Ναι, ναι. Θα πας με ρούχα τύπου που δεν σε επηρεάζει να σκονιστούν. Εγώ, ας πούμε, πήγα με ένα παντελόνι που το είχα έτοιμο να πάει μετά για πλήσιμο, ας πούμε, με αρβίλες κτλ. Κτλ. Διότι ήξερα ότι κατά πάσα πιθανότητα θα σκονιστώ κάπως. Είχε γίνει μια φοβερά συγκινητική καθαριότητα στο χώρο για να μην σηκωθεί τεράστιο σύννεφο σκόνης, αλλά υπήρχε σκόνη. Μιλάμε για εργοστασιακό χώρο εγκαταλειμμένο. Εμφανίζεται λοιπόν μια συγκλονιστική φιγούρα, η οποία έχει ονοματεπώνυμο, φίλες και φίλοι, κάντε λίγο υπομονή, ο οποίος εμφανίζεται με look το οποίο παραπέμπει στο ότι πριν ή μετά θέλω να πάω στα μπουζούκια ή θεωρώ ότι αυτή η έκθεση τέχνης θα μου δώσει τη δυνατότητα να πιω ένα κρασί ή να παραγγείλω ένα μπουκάλι ακριβού χουίσκι. Διότι σκάει με καλό παπούτσι τύπου ανθυπογυαλιστερό, πανθαλόνι κοστούμε, πώς το λένε, slimline, υποκάμισο καλό για πρώτο τραπέζι φάση, μέσα στο πανθαλόνι, δηλαδή τακτίν, με ζωνάρι, και μαλλί στα όρια της σχέτης, όπως τον θυμόμαστε και όταν μεγαλουργούσε στο χώρο εργασίας του, έτσι. Ξαναλέω, όταν μεγαλουργούσε στο πεδίο εργασίας του με παρόμοια χέτ. Διότι φίλες και φίλοι, αισθάνθηκα πολύ λίγος, αισθάνθηκα μικρός από την έκθεση, αισθάνθηκα πολύ λίγος όταν εκεί που καθόμουνα και κουτσόπινα μία μπυρίτσα περνάει από μπροστά μου με αυτό το ντύσιμο που μόλις σας περιέγραψα και μπαίνει μέσα στο εγκαταλειμμένο κουφάρι του πρώην εργοστασίου, ο πρώην διεθνής δεξιός οπισθοφύλακας της ΑΕΚ, Χάρης motherfucking Κοπιτσής, φίλες και φίλοι. Μπερδεύω τα λόγια μου, χάνω τα λόγια μου. Βεβαίως, ο άνθρωπος για τον οποίο έχει ακουστεί το διόλου, ένα σύνθημα που δεν γέρασε με καθόλου όμορφα, το ο πιο καλός ο στής είναι ο Χάρης Κοπιτσής, είναι τρελός ψυχοπαθής, μα πάνω απ' όλα εκτζής, φίλες και φίλοι, αυτό το σύνθημα που δονούσε τις εξέδρες. Τώρα θα μου πείτε, Μάκη, αισθάνθηκες την ανάγκη πρώτον να τραγουδήσεις αυτό το σύνθημα για να δεις άμα θα τη δράσει; Δεύτερον, να πέσεις στα πόδια του, να σκονιστείς και να πεις «Μεγάλε Χάρη, τι κάνεις εσύ εδώ;» Ή τρία, να αναρωτηθείς τα εξής. Πρώτον, με αυτό το ντύσιμο ήξερε τι πήγαινε να δει; Μήπως ήξερε και μετά είχε να πάει σε μια κοσμική εκδήλωση που θα έχει τραπέζια, μπουκάλια, κρασί και χουίσκι και είπε «Πού να πάω να αλλάζω τώρα;» Ή μήπως, ακόμα καλύτερα, γιατί αυτή η σκέψη καρφώθηκε στο μυαλό μου, ή είναι τοπικός προύχοντας στην ευρύτερη περιοχή που σας είπα και δήλωσε παρουσία, ή ακόμα καλύτερα, δεν ήταν τοπικός προύχοντας, ήρθε από κάπου μακριά, σχετικά μακριά, όπως όλοι μας και όλες μας, έτσι, με αυτό το ντύσιμο. Δηλαδή ντύθηκε για την εν λόγω έκθεση και μόνον. Δηλαδή είπε «I will dress myself to the nines», έτσι. Θα είμαι πένα, και αυτός και η γυναίκα του, να το πούμε αυτό, ήταν τη σύντροφός του, δεν ξέρω τι ήταν, αλλά ήταν μια κυρία, φαντάζομαι σύντροφός του, για να πάω να καταναλώσω τέγνη. Και σας διαβεβαιόταν ο μόνος ο οποίος ήταν ντυμένος έτσι. Όλοι οι υπόλοιποι ήμασταν... Καλά, ούτως ή άλλως δεν πιάνουμε μία μπροστά στο Χάρη Κοπιτσή; Και μαγιό να φορούσε. Αλλά ναι. Ακόμα δεν έχω ξεπεράσει το σοκ της παρουσίας του εκεί και της εμφάνισής του, φίλες και φίλοι. Είμαι σοκαρισμένος. Και πραγματικά υπάρχουν στιγμές που λες...
θέλω να ρωτήσω τόσο πολλά και ταυτόχρονα απολύτως τίποτα, γιατί φοβούμαι ότι αν αρχίσω και το σκάβω θα χαλάσω τη μαγεία. Δηλαδή, πώς να σου πω, ας υποθέσουμε, καλή ώρα, έχω απέναντί μου τον Αχιλλέα τον Τσαρμπίλα, είναι στο επόμενό του live με τους Bastards. Πότε είναι, Αχιλλέα, παιδί μου? Τετάρτη 7 Ιουνίου, δηλαδή την... Α, αύριο. Πού θα είναι? Στη Θεσσαλονίκη. Α, Θεσσαλονίκη, ναι. Ωραία, στο Ρόβο. Λοιπόν, σκέψου λοιπόν, Αχιλλέα, ότι εκεί που ετοιμάζεσαι να παίξεις ή και παίζεις ακόμα χειρότερα, εμφανίζεται από το πουθενά η Άννα Βύση. Έτσι, εμφανίζεται η Άννα Βύση για να... Και λες τώρα, ήρθε να δει τις μπάντες, ήρθε κατά λάθος. Υπάρχουν τόσες ερωτήσεις και τόσα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει...